Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου δεν αφήνει περιθώρια για αυταπάτες. Όχι μόνο δεν πρόκειται να λύσει κανένα πρόβλημα, απέναντίας θα τα γιγαντώσει. Με το πρόσχημα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και της αποασυλοποίησης, η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει τέλος στις δημόσιες μονάδες ψυχικής υγείας και απεξάρτησης, σπρώχνοντας το λαό στον ιδιωτικό τομέα και στις διάφορες ΜΚΟ και ΑΜΚΕ. Η οικογένεια, οι θεραπευτές, οι θεραπευτικές σχέσεις παραγωνίζονται και τα προβλήματα υγείας, ψυχικής υγείας ή εξαρτήσεων μετατρέπονται σε ατομική υπόθεση που αφορά το άτομο και την οικογένειά του. Αντί η κυβέρνηση να στελεχώσει με το αναγκαίο προσωπικό τις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και απεξάρτησης, αντί να προχωρήσει στη δημιουργία νέων δομών, στην ενίσχυση της ανύπαρκτης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης, στην ενίσχυση των δημόσιων στεγνών προγραμμάτων, παραχωρεί ό,τι έχει απομείνει στους ιδιώτες, μεγαλώνει τα αδιέξοδα των ψυχιατρικών ασθενών και των εξαρτημένων, των οικογενειών τους που επομίζονται τεράστιο οικονομικό και ψυχικό φορτίο. Μας λέτε ότι το νομοσχέδιο υπηρετεί την προστασία της υγείας του λαού. Εσείς όμως δεν είστε που κάνετε δηλώσεις για τους ασθενείς με καρκίνο σε τελικό στάδιο όπως είναι κόστος. Εσείς δεν είστε που αρνείστε την ολοήμερη δημόσια λειτουργία του ΠΕΤΣΚΑΝ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου λόγω υψηλού κόστους. Αλήθεια, τι έχετε να πείτε για την παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου που την κατατίσατε σε κλινική φάντασμα αρνούμενοι να τη στελεχώσετε με μόνιμους παιδοψυχίατρους. Η δική σας διοίκηση του ΠΑΓΝΗ δεν είναι εκείνη που έδωσε το εντέλεσθε για την νοσηλεία πρόσφατου περιστατικού στην ψυχιατρική κλινική με την ευθύνη της νοσηλείας του ανήλικου ασθενή να την έχουν οι εφημερεύοντες ψυχίατροι. Συνάδει με κάποιο επιστημονικό δεδομένο, αφού εδώ και δεκαετίες οι δύο ειδικότητες έχουν διαχωριστεί και παραμένει σε πλήρη ισχύ η νομοθεσία που καθιστά παράνομη κάθε προσπάθεια άσκησης μιας ειδικότητας από την άλλη. Ποιος ευθύνεται άραγε για την τραγική πολυλειτουργία υποστελέχωση των δομών ψυχικής υγείας στο νομό Χανίων? Για το Λουκέτο, σήμερα που μιλάμε το πρωί της αιματολογικής του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, αφήνοντας στον αέρα κυριολεκτικά πάνω από 1.000 ασθενείς που εξυπηρετούσε η συγκεκριμένη κλινική σε καθημερινή βάση. Ποιος ευθύνεται για την διάλυση της πάλε ποτέ παντοδύναμης γαστρεντερολογικής κλινικής του Βενιζέλιου Νοσοκομείου μετά και την αποχώρηση τριών γιατρών, ένας εξ αυτών σημαίνων τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας? Ποιοι αφήνουν γυναίκες και ηλικιωμένους να πεθαίνουν επειδή δεν έφτασε ποτέ το ανύπαρκτο ασθενοφόρο? Ποιος κλείνει τα ιατρία πόνου και παρηγορητικής φροντίδας και έτσι μένουν ακάλυπτοι οι ασθενείς με τελικό στάδιο καρκίνου? Τα ίδια με τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης. Επί της ουσίας τα καταργείτε. Ενισχύεται την πολιτική μείωση της βλάβης σε βάρος της απεξάρτησης. Κλείνετε τα κέντρα πρόληψης. Χτυπάτε τις εργασιακές σχέσεις. Ενισχύεται με πακτολό εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης τις αμαρτωλές ΜΚΟ και τα κάθε λογής επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτόν τον ρόλο έρχεται να παίξει ο νέος οργανισμός, ο ΕΟΠΑΕ, να χτυπήσει τη δημόσια και δωρεάν απεξάρτηση. Το ΚΕΘΕΑ, αυτός ο υποστελεχωμένος και υποχρηματοδοτούμενος φορέας στεγνών προγραμμάτων, όπως και όλες οι υπόλοιπες δομές, έχει συμβάλει καθοριστικά από τις αρχές της δεκαετίας του 80 στη χώρα μας στην αλλαγή της αντίληψης που θεωρούσε τότε τον τοξικοεξαρτώμενο ως ψυχικά ασθενή και φορέα μολυσματικής ασθένειας, ανοίγοντας ένα παράθυρο ελπίδας για να ξεφύγουν από την κόλαση των ναρκωτικών και να ενταχθούν λειτουργικά στην κοινωνική ζωή και δράση χιλιάδες νέοι. Τώρα τα διαλύετε όλα. Δεν σας ενδιαφέρει ούτε η πρόληψη, ούτε η θεραπεία, ούτε η ουσιαστική κοινωνική επανένταξη. Ούτε ο χρήστης, ούτε η οικογένειά του. Κριτήριό σας είναι αποκλειστικά το δόγμα κόστος-όφελος, κομμάτι της αντιναρκωτικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχετε υπηρετήσει πιστά όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, βάζοντας η κάθε μία το λιθαράκι της στην υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση των κέντρων πρόληψης και των θεραπευτικών προγραμμάτων. Ο θεραπευτικός πλουραλισμός για
τον οποίο μιλάτε είναι ψεύτικος, υποκριτικός και αντιεπιστημονικός. Λέτε ψέματα ότι ο χρήστης θα επιλέγει το πρόγραμμα που του ταιριάζει με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του, των χρηστών, έφηβοι, ενήλικοι, μετανάστες, περιστασιακοί, διπλής διάγνωσης, διότι με την ομογενοποίηση στον ΕΟΠΑΕ θα υπάρξει ροπή προς τη μείωση της βλάβης. Στη χώρα μας, οι αυξητικές τάσεις στη χρήση, η αθώωση των ναρκωτικών στις μαθητικές συνειδήσεις, η πολυτοξικομανία, η άνοδος της χρήσης κάναβη τόσο στο μαθητικό όσο και στο γενικό πληθυσμό, η αύξηση της χρήσης κοκαΐνης, η παραμονή περισσότερα χρόνια στη χρήση μέχρι την εισαγωγή σε θεραπευτικό πρόγραμμα, η διεύρυνση του πληθυσμού εξαρτημένου από ναρκωτικά που μένουν στάσιμοι πολλά χρόνια στη χρήση και στα υποκατάστατα, είναι αποτέλεσμα της δικής σας αντιναρκωτικής αποτυχίας. Πρόκειται για μια αποτυχία, μια πολιτική αποτυχίας που στην πράξη ναρκώνει τη σκέψη της νέας γενιάς, αλλοιώνει τη συνείδηση και τις επιλογές της, τον τρόπο που ζει και διασκεδάζει. Ένας ακόμα τρόπος ενσωμάτωσης για να την έχουν του χεριού τους. Στη βαρβαρότητα ενός κόσμου με άγχη και ανασφάλεια προτρέπει στη μόνη επιλογή, δήθεν ελεύθερη, αυτή της φυγής. Τα κόμματά σας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ψηφίσατε μαζί νόμους για την απελευθέρωση της φαρμακευτικής κάναβης, για την προσέλκυση αντίστοιχων επενδύσεων. Η ματιά είναι στην επόμενη μέρα, στο χοντρό παραδάκι, στη λεγόμενη ψυχαγωγική κάναβη. Πολλά τα δισεκατομμύρια. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι μέχρι το 2028 τα κέρδη από την κάναβη θα αγγίξουν τα 115 δισεκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την πιο κερδοφόρα αγορά παγκοσμίως. Οι κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης περνάνε μία-μία τις πίστες για την πλήρη απελευθέρωσή της και τη διευκόλυνση τεράστιας business από αυτό το νέο προϊόν και την κερδοφορία του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι σε πλήρη αντίθεση με την νομιμοποίηση των ναρκωτικών, με αιχμή την κάναβη, όπως υιοθετούν τα άλλα κόμματα. Αρνείται να δεχτεί το διαχωρισμό μεταξύ σκληρών και μαλακών ναρκωτικών. Δεν υπάρχουν σκληρές και μαλακές αιτίες που στρέφουν ένα νέο άνθρωπο στη χρήση και την εξάρτηση. Εμείς αντιμετωπίζουμε μαλακά και σκληρά με την ίδια αυστηρότητα. Τα μεν μαλακά οδηγούν αργά ή γρήγορα και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες στα σκληρά. Εμείς θέλουμε τον άνθρωπο πρωταγωνιστή της ζωής, με γνώση και κριτήριο να επιλέγει, να αμφισβητεί, να αναζητά την αλήθεια, να δρά, να δημιουργεί. Και αυτό είναι το μεγαλείο της πραγματικής ελευθερίας, όταν είμαστε κυρίαρχοι του εαυτού μας και όχι στο περιθώριο. Σήμερα λοιπόν, κατά την άποψή μας, χρειάζεται μια κεντρικά σχεδιασμένη αντιναρκωτική πολιτική με επαρκής χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, δημόσια και δωρεάν, με όλο το επαρκές επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό να στελεχώσει όλα τα προγράμματα πρόληψης και θεραπείας, χωρίς εμπλοκή ιδιωτών και ΜΚΟ στην πρόληψη, θεραπεία, επανένταξη και έρευνα. Το νομοσχέδιο λοιπόν αυτό δεν διαφυλάττει τον δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα των δομών και των προγραμμάτων ψυχικής υγείας και απεξάρτησης που υπάρχουν στη χώρα μας, ούτε τη φυσιογνωμία τους. Έστω αυτή την ίστατη στιγμή καλούμε την κυβέρνηση να το αποσύρει. Καλούμε όμως και το λαό παράλληλα να επαγρυπνά και με την πάλη και τις διεκδικήσεις του να παλέψει για σύγχρονες και υψηλού επίπεδου δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας και απεξάρτησης κάτω από την αποκλειστική ευθύνη και τον έλεγχο του κράτους. Πραγματικά προοδευτικό, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, είναι να μπορείς να σηκώνεις κεφάλι, να παρεμβαίνεις και να καθορίζεις τη ζωή σου με γνώση των απαιτήσεών της. Είναι η πάλη για να ανοίξει νέους δρόμους, με το μυαλό καθαρό να σχεδιάζεις, να ονειρεύεσαι για το μέλλον. Καλούμε λοιπόν τη νέα γενιά, τη λαϊκή οικογένεια εξαρτημένων ή ψυχικά πασχόντων, όλο το λαό, να μην συμβιβαστούν με την ήττα τη φυγή από την πραγματικότητα. Τους καλούμε το κεφάλι ψηλά να διεκδικήσουν ζωή ολόκληρη και αληθινή. Το νομοσχέδιο αυτό δεν βελτιώνεται, ούτε μερεμετίζεται και πρέπει να αποσυρθεί. Είναι επικίνδυνο και απάνθρωπο. Η μόνη συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει είναι στη βάση της ανάπτυξης αποκλειστικά δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών πρόληψης, θεραπείας, κοινωνικής επανένταξης, έρευνας και αξιολόγησης. Ευχαριστώ πολύ.